2011 ήταν μια σημαντική χρονιά για εμένα, για το γραφείο και για τη Θεσσαλονίκη. Για εμένα γιατί έπρεπε να παρουσιαστώ φαντάρος. Είχαν περάσει πριν τα χρόνια και έπρεπε να πάω να κάνω τη θητεία μου στον ελληνικό στρατό. Ναι, αλλά όμως τα προγράμματα τρέχανε, οι δραστηριότητες είχαν φωτιά και έπρεπε να φύγω από το γραφείο για 9 μήνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος γιατί όταν όλοι οι άλλοι φαντάροι έπρεπε να βγουν, όταν φύγανε από το στρατόπεδο, μπορούσαν να πάνε για ένα καφέ, να κοιμηθούν ή να φάνε, να βολτάρουν. Εγώ έπρεπε να πάω στο γραφείο ή να πάω να βρω υπολογιστή με ίντερνετ ή με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσω με τα άτομα τα οποία εθελοντικά εργάζονταν στο γραφείο για να συνεχίσει την κανονική του πορεία. Εκείνη τη χρονιά ήταν και μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί είχαμε και κάποια ιδιαίτερα προγράμματα, τα οποία θα σας πω σε λίγο, τα οποία προγράμματα έπρεπε να έχουν μια πολύ προσεκτική διαδικασία προετοιμασίας. Για τον λόγο αυτό είχα πολύ και έντονο άγχος και στρες. Μία πολύ αστεία στιγμή ήταν όταν τον Ιούλιο νομίζω του 2011 ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθώ σε μία από τις εκδηλώσεις ενός προγράμματος που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Είχα κάνει 2 εβδομάδες στο στρατό κανονικά μέσα την υπηρεσία μου, ζητώντας από τον διοικητή να μου δώσει 2 μέρες άδεια για να μπορέσω να παρευρεθώ σε αυτή την συνάντηση, σε αυτή τη δραστηριότητα. Θυμάμαι ότι βγήκα, ήμουν πολύ χαρούμενος, πήγα στο σπίτι να κάνω μπάνιο, έπεσα να κοιμηθώ και ξύπνησα την επόμενη μέρα χωρίς να μπορέσω να παρευρεθώ στη συνάντηση αυτή. Δηλαδή δούλεψα 15 μέρες στο στρατό για να πάρω 2 μέρες άδεια και τελικά τι έγινε, κοιμήθηκα γύρω σε 17 ώρες. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω ποτέ αυτό στον εαυτό μου και στην μαμά μου που έκλεισε το ξυπνητήρι και έβγαλε το τηλέφωνο από την πρίζα. Επίσης η Θεσσαλονίκη το 2011 ήταν μια χρονιά ορόσημο γιατί δημιουργήθηκε το ThesDiktio. Το ThesDiktio είναι μια άτυπη πλατφόρμα αλληλεπίδρασης, συνεννόησης και συνέργειας των φορέων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων της πόλης. Είναι περίπου 54 φορείς που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται μέσα στο δίκτυο αυτό, φορείς που ασχολούνται με διάφορες θεματικές, όπως είναι το παιδί, η οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τα LGBTQI άτομα, οργανώσεις που ασχολούνται με την προάσπιση του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διάφορες άλλες θεματικές που να με συγχωρούν την πορεία της πόλης, αλλά που καταλαβαίνετε όμως πόσο σημαντικές είναι για την ποιότητα της ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Σημαντικές δράσεις του δικτύου που έχει σαν πρωτοβουλία να δείξει τα τελευταία αυτά χρόνια λειτουργίας του ήταν ο αγώνας που έκανε κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΡΙΑ, υπέρ της δημόσιας χρήσης του βασικού αγαθού που είναι το νερό, όπως επίσης και ο αγώνας και οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που έδειξε την περίοδο του προσφυγικού. Κάθε χρόνο το δίκτυο κάνει διάφορες δράσεις για την υποστήριξη του εθελοντισμού στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι πάντα το Δεκέμβριο στις 5 Δεκεμβρίου η Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντισμού, όπως είναι διάφορες πρωτοβουλίες μέσα στη χρονιά για την ανάδειξη διάφορων ζητημάτων που αφορούν τον πολίτη της πόλης, όπως επίσης και η υποστήριξη που είχε προς την Θεσσαλονίκη, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης το 2014 την περίοδο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Συνολές που ήταν η πόλη μας. Είχα την τιμή και τη χαρά να ήμουν ο συντονιστής του ThesDiktio 2015-2016, όπως επίσης μου δόθηκε ξανά αυτή η τιμή το 2019 και 2020. Ο τρίτος λόγος που το 2011 ήταν ένα σημαντικό έτος για τη U.S.B. ήταν ότι το έτος αυτό αφιερώθηκε για τα LGBTQI+ δικαιώματα. Όλο το έτος τρέξαμε διεθνείς δράσεις όπως και τοπικές δράσεις γύρω από την κατηγορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών. Και ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο και πρώτη φορά ακούγονταν στην Ελλάδα. Διοργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη διάφορα προγράμματα, είτε σχέδια κατάρτισης, είτε ανταλλαγές νέων, είτε και ντοκιμαντέρ σε όλα τα Βαλκάνια για τα δικαιώματα αυτά, όπως και μια τοπική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δικαιωμάτων αυτών. Μέσα από τις δημόσιες, τις συνέργειες και τις συμπράξεις, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα, μέσω αυτής έγινε το πρώτο Pride του 2011, το οποίο και αποτελεί θεσμό της πόλης και γίνεται κάθε καλοκαίρι τον Ιούνιο στην πόλη μας.
Thessaloniki. We're really proud that we organize it. As you can see, there are many people that support us, and it's a very emotional experience for us. It's great. It's very innovative for Thessaloniki. This is the first time it takes place here, so it's good. It's a very good first effort. It's very nice, a different experience. And there is no reason to be afraid. To be afraid of these people. And that's it. Για μένα προσωπικά, που εργάζομαι και μάχομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια, όπως και για τον φορέα μας, ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά. Γιατί ο καθένας και η καθεμιά έχει δικαίωμα στην αγάπη, τον σεβασμό και την ισοτιμία. Γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να αγαπά και να αγαπιέται με όποιον και όποια θέλει. Γιατί η αγάπη δεν έχει χρώμα, δεν έχει φύλο, δεν έχει εθνικότητα. Η αγάπη είναι δικαίωμα του καθενός.